Την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας κλιμακώνεται, το Κίεβο ανακοίνωσε εμπάργκο για 70 ακόμη ρωσικά αγαθά. Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης Γιατσένιουκ, απαγορεύεται πλέον η εισαγωγή στην Ουκρανία ρωσικών φρούτων, λαχανικών, ψαριών και ειδών ζαχαροπλαστικής. Ο Ουκρανός Πρωθυπουργός εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Αυτά είναι τα μέτρα που πήραμε αναφορικά με τη ρωσική επιθετικότητα, καθώς σκοπεύουμε να προστατεύσουμε την εγχώρια αγορά μας. Την ώρα που οι Ουκρανοί στρατιώτες προστατεύουν τα σύνορά μας, η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τα οικονομικά μας συμφέροντα. Στις αρχές Φεβρουαρίου η Ουκρανία απαγόρευσε την εισαγωγή μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος, αλκοόλ, καπνού και σοκολάτας από τη Ρωσία. Η ανταποκρίτρια του Euronews στο Κίεβο, Μαρία Κορένιουκ, μεταδίδει. Η Ουκρανία έχει ήδη εκφράσει τις ενστάσεις της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σχετικά με το ρωσικό εμπάργκο. Το Κίεβο ελπίζει ότι η απαγόρευση στην εμπορία ρωσικών αγαθών θα τεθεί στις διαβουλεύσεις του οργανισμού τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Μαρία Κορένιουκ, Euronews, Κίεβ.